Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, από το ε μέχρι το χ, μέχρι τις 5 εδώ μαζί. Και όσο σου μιλάς, παίζω εγώ με τα χαρτιά και πέφτουν διάφορα. Και να επενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, το Twitter και στο Instagram και φυσικά στο email της εκπομπής, αλλά και www.dion.tv.gr, στην ιστοσελίδα της Δίων Τηλεόρασης, για να δείτε live την εκπομπή, αλλά και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Πάμε σε καλεσμένο. Να πάμε. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήλθες. Και τρεις λέξεις δυνατές. Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος. Που αυτές πάνε μαζί. Γιατί ναι. Πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο. Για πολύ καιρό θεωρούσαμε ότι η επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα είναι κάτι εναντίον του περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Αντιθέτως, αυτές είναι συνώνυμες, είναι και οι τρεις λέξεις δυνατές και είναι οι λέξεις που είναι απαραίτητες για το μέλλον. Mm-hmm. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει μέλλον, το επιχειρήν. Η ανταγωνιστικότητα είναι να εμείς ως υπηρεσίες να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το υγιής περιβάλλον έτσι ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και ισονομία και από την πλευρά των ελέγχων και από οπουδήποτε χρειάζεται για να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός έτσι ώστε ο καταναλωτής να εισπράττει τα ωφέλη που πρέπει να εισπράξει μέσα από ένα υγιή ανταγωνισμό. Και το περιβάλλον, δεν το συζητώ, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα τα προηγούμενα αν δεν σέβεσαι το περιβάλλον. Γιατί στο τέλος θα σε εκδικηθεί. Γιατί στο τέλος θα σε εκδικηθεί και μας έχει εκδικηθεί αρκετές φορές. Πλέον βέβαια έχουν μπει και οι νόμοι έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε που έχουν βάλει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι γίνονται και πολλές δράσεις επιχειρηματικές που δημιουργούν ανάπτυξη, που δημιουργούν ενέργεια μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις. Τώρα, είσαι ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και είμαι σίγουρη ότι ζεις από κοντά και τις αγωνίες και τα προβλήματα του κόσμου. Και επειδή μίλησες νωρίτερα για ισονομία, για ίσες ευκαιρίες, για επενδύσεις, για επιχειρηματικότητα. Ποια είναι η αίσθηση που έχεις εσύ και τι μηνύματα παίρνεις? Γιατί καλείς να λύσεις και ζητήματα σοβαρά που αφορούν αυτούς τους τομείς. Το είπα γιατί το πιστεύω απόλυτα. Θεωρώ ότι εμείς στην πολιτική που πρέπει να χαράξουμε τα επόμενα χρόνια είναι αυτή που δεν πρέπει να μας γνωρίζει ο κόσμος. Και τι εννοώ με αυτό. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τον νόμο και τι δικαιούται. Πρέπει να σταματήσει η διαδικασία ότι πρέπει να έρθει σε ένα πολιτικό γραφείο για να έρθει και να αισθανθεί και να βρει το δίκαιό του. Αυτό είναι ισονομία. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι όλοι ίση προς ίση. Κάτι που για πολλά χρόνια φταίμε εμείς, βάζω και τον εαυτό μας, αν και νεότερος, αφήσαμε να πάει κάπου διαφορετικά. Αφήσαμε να αισθανθεί ο κόσμος ότι από κάποιους εξαρτάται. Νομίζω εκεί χάθηκε πάρα πολύ και χαθήκανε πάρα πολλά εδώ και πολλά χρόνια. Διότι ο καθένας που δημιουργούσε μια επιχείρηση αισθανόταν σίγουρος μόνο όταν είχε κάποιο γνωστό. Όταν πήγαινε να γίνει ένας έλεγχος, αισθανόταν σιγουριά αυτός που είχε γνωστό ή αυτός που δεν είχε γνωστό. Και ούτε καθεξής. Δεν είναι πράγματα τώρα που μας ακούγονται. Όχι, βέβαια. Καθόλου. Πρώτη φορά. Της καθημερινότητας θα μπορούσα να πω ότι είναι. Είναι θέμα λοιπόν νοοτροπίας. Αλλάζει. Αυτή την νοοτροπία και από πλευράς δικιάς μου και ειδικά από πλευράς περιφερειάρχη θεωρούμε που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει. Και να πω με απλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη έχει δώσει μια δυνατότητα από πέρσι κιόλας να κατεβούν σε επίπεδο υπογραφών. Να φύγει από το επίπεδο των αιρετών σε επίπεδο διοικητικών. Δεν είναι ο ρόλος μας να έχουμε την υπογραφή. Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος. Δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε μια επιχείρηση, αλλά μπορώ να ασκήσω πολιτική. Αν κάτι δεν πάει καλά, ή κάπου να ασκήσουμε την πολιτική. Να πάει ο επιστήμονας, ο ειδικός, και να έχει γνώση αυτό που τελικά υπογράφει. Γιατί πολλές φορές και η υπηρεσιακή, έχοντας το άλοθε ότι κάποιος άλλος τελικά υπογράφει. Μπορεί να μην οδηγούσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αντιθέτως εμείς να θέλουμε να οδηγήσουμε κάπου αλλού. Ένα από τα χαρακτηριστικά. Ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά είναι, αυτό θα φανεί από τη δικιά μας συμπεριφορά έναντι προς τους πολίτες. Και αυτό το δείχνουμε ο καθένας μας καθημερινά μέσα από το χώρο εργασίας, μέσα από το γραφείο μας, μέσα από την επαφή και την επικοινωνία από τον κόσμο. Βέβαια, επειδή είμαστε και στην ίδια ηλικία, θεωρώ πλέον η γενιά μας και η νεότερη γενιά έχει αλλάξει. Και καλώς έχει κάνει και έχει αλλάξει. Πιστεύει μόνο στις δικές του δυνατότητες και βάσει αυτές πάει. Δυστυχώς βέβαια, τώρα ζούμε σε μια κατάσταση που και δυνατότητες να έχεις, δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει εργασία. Παρ' όλα αυτά, όπου υπάρχει, να υπάρχει για αυτό που την αξίζει.
Και ακόμα στο επιχειρήν για αυτόν που τολμά και για αυτόν που έχει την καλύτερη πρόταση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αυτός που θέλει να τολμήσει, που έχει μια καλή ιδέα, θα πρέπει να έχει και τις συνθήκες ή τα κίνητρα για να το κάνει. Και αυτή γιατί είπε τώρα για τους νέους ανθρώπους που πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν τα προσόντα και φεύγουν. Γιατί δεν έχουν και τα κίνητρα να μείνουν. Δεν μπορώ να πω διαφορετικά ότι δεν υπάρχει. Ζω. Βλέπω φίλους μου να φεύγουν καθημερινά. Και ιδιαίτερα τώρα φεύγουν καλά μυαλά. Κάποτε φεύγαν αναδίκευτοι εργάτες. Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και υπάρχει και η δυνατότητα να βρίσκουν τόσο εύκολα εργασία τα παιδιά που τελειώνουν τα πανεπιστήμια τα δικά μας σε ξένες χώρες και σε χώρες αναπτυγμένες, mm-hmm. όχι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ότι όλα αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και τα ελληνικά μυαλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πριν έρθω από εσάς, ήμουνα στην κεντρική λαχανογορά Θεσσαλονίκης που οι άνθρωποι αυτοί σε ένα άλλο μετερίζει. Που βέβαια εκεί θα δείτε μέσα στη λαχανογορά εμπόρους, επιστήμονες που έχουν κάνει βήματα προόδου και στηρίζουν την ελληνική κοινωνία και τη στηρίζουν τώρα στα δύσκολα. Είτε δίνοντας με προγράμματα, στα σχολεία, με τρόφιμα, με οτιδήποτε. Mm-hmm. Στηρίζουν CCT ακόμα που δεν είμαι υπέρ των CCT, είναι μια ανάγκη. Γιατί δεν είναι επιτυχία στην κοινωνία που λέει ότι έχει CCT. Σημαίνει αποτυχαίνουμε. Επιτυχία είναι κάθε φορά. Να ακούμε ότι ο αριθμός των συσιτίων μειώνεται. Δυστυχώς όμως, το μόνο που ακούμε αυθεντικές στάσεις. Ναι. Τώρα, επειδή ασκείς πολιτική, με άλλον τρόπο βέβαια, θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί μερικές φορές συζητούμε τις λύσεις, εγώ, εσύ, ο Χρήστος, λέμε ότι έτσι πρέπει να γίνει, ότι η ανάπτυξη είναι η απάντηση και ότι δεν μπορείς να βάζεις περισσότερο φόρο όταν πια ο κόσμος δεν έχει πληρώσει, αλλά να δώσει κίνητρα. Και συνήθως βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να σου πω λίγο κάτι, αν μου επιτρέψεις και όλα και βεβαίως. Γιατί είμαστε εκεί κοντά. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω ότι θα αλλάξουν και ξέρεις πώς θα αλλάξουν. Όταν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, όταν αλλάξετε εσείς ως δημοσιογράφοι, γίνετε αυτοί που πρέπει να γίνετε. Εμείς ως αιρετίος πολιτικοί κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αν ο καθένας το κάνει λίγο καλύτερα από αυτό που κάνει, έτσι αλλάζει η κοινωνία. Δεν νομίζω ότι αλλάζει η κοινωνία επειδή κάποιος έρχεται από ψηλά και μας στέλνει. Και αν αυτός από ψηλά είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου, γρήγορα θα τον αποβάλουμε. Αν όλοι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι το θεωρώ, έτσι το πιστεύω. Mm-hmm. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Και ακόμα και με εκλογές και ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες. Τυχαίνει, εγώ να είχα βγει σε πολύ μικρή ηλικία δήμαρχος. Γι' αυτό είμαι και υπέρ των μονοεδρικών στις βουλευτικές. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Μονοεδρικές. Σε μια περιοχή να βγαίνει ένας βουλευτής, ο καλύτερος. Δεν είναι ανάγκη να προέρχεται ή να έχει μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί να συντρέξει. Mm-hmm. Να μπορεί μια κοινωνία να εκλέγει διαρκώς και να τους αλλάζει. Άρα λιγότεροι βουλευτές και στη Βουλή, σίγουρα. Και γιατί όχι. 200. Δεν το κρίνω. Δηλαδή, αν μετά 300 και 200 και να σας πω κάτι άλλο, αλλάζει κάτι. Όχι. Πείτε μου, πιστεύετε ότι. Σήμερα... Δηλαδή, και τους 300 που έχουμε, βλέπετε. Το τραγικό είναι ότι διαφωνούμε, αλλά την ώρα επειδή είμαστε σε ένα σχηματισμό, ψηφίζουμε. Ναι. Ποια διαφορά, δεν ψήφισαν 150. Χαρακτηριστικό και όταν με 200 βγαίνουμε 101. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι πολύ ενδιαφέρει το κόσμο, άμα είναι 300 και 200. Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι, οι αποφάσεις τους είναι αυτές που βαραίνουν και έχουν τις επιλογές. Έχετε δει ειλικρινά την εκπροσώπηση όλων να φλέγονται, δηλαδή αν η Πιερία έχει αυτή τη στιγμή πόσους βουλευτές, τέσσερις. Αν είχε δύο, αισθάνεστε ότι η εκπροσώπηση αυτών είναι πολύ έντονη για την περιοχή του. Και είναι και κυβερνητική. Και είναι και θέμα, όχι, δεν έχει να κάνει με το νούμερο, έχει να κάνει με την ικανότητα καθαρά. Έτσι, δεν παίρνει. Ένας μπορεί να κάνει τη δουλειά 10 ανθρώπων και 10 μπορεί να μην μπορούν να κάνουν κανένα στη δουλειά. Γι' αυτό λέω ότι εγώ είμαι υπέρ ότι πράγματι υπάρχουν δυνατότητα και περιθώρια να αλλάξουμε. Mm. Αλλά πάνω απ' όλα να αλλάζουμε εμείς. Σε αυτό που κάνουμε, καθένα μας, στην καθημερινότητα, όταν αλλάξουμε εμείς, πιστέψτε με ότι κάτι θα αλλάξει. Άρα, αυτό που λέμε, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Έλληνα, θα πρέπει να τα αλλάξουμε τελικά. Να μην λέμε ότι εμείς είμαστε Έλληνες και δεν κάνουμε. Όχι, αυτό. Όχι, να πω κάτι. Όταν λέμε εμείς είμαστε Έλληνες, δεν το κατάλαβα. Και ούτε οι Έλληνες ήταν και επί εποχής Μεγάλου Αλεξάνδρου, Έλληνες ήταν και επί εποχής της. Του σημερινού Έλληνες. Και υπήρχαμε και Έλληνες στην νεότερη ιστορία που διαπρέψανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν mm-hmm. και υπήρχαν και αποφάσεις που αρθήκανε ακόμα και από αυτά τα ελληνικά κοινοβούλια από ανθρώπους που μείναν στην ιστορία. Δηλαδή, αν δείτε, τα ονόματα που έχουν μείνει είναι πολύ συγκεκριμένα. Και συνήθως όσοι χαράξαν ένα όνομα ακόμα στην πολιτική δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πολιτική. Ναι. Και από άλλους χώρους, έτσι, για να μην mm-hmm. μου λένε, επειδή λίγο πολύ γνωρίζουμε πού είναι. Π.χ. λέω ο νόμος Πεπονής. Πού είναι ο Πεπονής? Έχει κάνει πραγματικά άνθρωπος. Ένα πολύ καλό νόμο, αλλά χάθηκε.
Γιατί δεν τον ήθελαν εμείς, οι συντεχνίες. Mm-hmm. Αυτό λέω, όταν θέλουμε να αλλάξουμε, πρέπει να αλλάξουμε άπαντες και όλοι μας. Έτσι είναι. Και να μην απαιτούμε πάντα από τους άλλους, γιατί ξέρετε... Αυτό ναι, είναι πολύ εύκολο βέβαια στους πολίτες. Τα θέλουμε τους, τους πιο ηθικούς πολιτικούς, είναι δεδομένο, αλλά όταν γίνεται η δικιά μας αδικία, να πάμε στο πολιτικό και να μας το λύσει γρήγορα. Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια, είναι και αυτό έτσι, που λες ότι θέλουμε πολιτικούς ηθικούς και έντιμους και άμεμπτους, αλλά πρέπει να ρίχνουμε και εμείς καμία ματιά στον καθρέφτο δικό μας πρώτα. Έτσι δεν είναι. Και μετά να ζητούμε την τελειότητα πρέπει, από τους άλλους. Το ξαναλέω, πρέπει. Η νέα γενιά μας είναι διαφορετική. Δεν πάει, δεν ζητάει τίποτα. Ξέρει τι θέλει και απαιτεί για αυτό που θέλει. Νομίζω η νέα γενιά ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει το αυτονόητο, αυτό που δικαιούται να το παίρνει. Και ένα κρίμα, αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και παραφωνίες ακόμα και σήμερα, σε όλα αυτά που περνάμε. Δεν βάζουμε μυαλό, βλέπω ορισμένες φορές. Και θεωρώ αν έρθει κάποιος και μας πει 5 ευχολόγια, πολύ γρήγορα θα τον πιστέψουμε. Mm. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ νομίζω ότι τώρα πια ο κόσμος δεν τα χάβει αυτά. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Δηλαδή το πολύ τάξιμο του τύπου λεφτά υπάρχουν και θα σας φέρουμε και τη θάλασσα μπροστά, νομίζω πια δεν τα πιστεύει. Εγώ πάλι θεωρώ ότι το λέει ότι δεν το πιστεύει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να φτάσει εκεί στην κάλπη. Μπορεί να είναι η ελπίδα, πάλι... ίσως. Το εύχομαι. Το εύχομαι πραγματικά να έχει την καλύτερη κρίση. Είμαι σίγουρος. Και δεν θέλω να πω προς μια κατεύθυνση. Να έχει την καλύτερη του κρίση. Και να είναι συνειδητή η κρίση. Αλλά ξέρετε τι έχουμε γίνει, τι έχουμε φτάσει. Πολλές φορές. Οι κρίσεις μεταξύ αυτών που έχουμε δεν είναι πιο επιθυμητές. Ναι. Δεν είναι εύκολο να φτάσει κάποιος για να τον κρίνει ο κόσμος. Ίσως δεν θα το μάθει. Γι' αυτό σας είπα κάτι. Πρέπει να αλλάξουν αρκετά. Mm-hmm. Και είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τα πιστεύω. Που πιστεύω εγώ στις αλλαγές. Δεν μένω σε αυτά. Δηλαδή δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν αλλάζει η χώρα μου. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει η κοινωνία. Αλλάζει μέσα από αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή από αποφάσεις. Σημαντικές αποφάσεις. Τι είπαμε. Περιφέρεια, Δήμη, Καλλικράτης. Είχα τις αντιδράσεις μου. Γιατί είμαι υπέρ τον Καλλικράτη, όχι όμως τον Καλλικράτη που σχεδιάστηκε με καθαρά προσωπικά, να μην πω κομματικά, γιατί τα κομματικά τελειώσανε. Ναι. Σχεδόν έχουν διαλυθεί. Δεν υπάρχουν πια κόμματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κόμματα. Έχουμε μπερδευτεί πια. Και καλώς κάνουν και δεν υπάρχουν για μένα. Αλλά κάνανε ένα ωραίο σχέδιο, βάλαν 5 τεχνοκράτες, το είχα ζήσει τόσο κοντά, σχεδιάσανε και όταν ήρθε η ώρα της απόβασης. Ξεχάσανε τι τους είχαν πει οι τεχνοκράτες, ξεχάσανε τα πάντα. Κάτσαν τρεις πολιτικοί άνθρωποι και να βγουν τα σταυρά. Για να βγουν οι ψήφοι. Δεν μπορεί έτσι να χαράζεις την επόμενη γενιά μας, για τα παιδιά μας. Μια αλλαγή όμως έγινε σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές. Κοιτάξτε, έγινε αλλαγή από τους πολίτες. Έγινε αλλαγή και θα γίνονται συνέχεια αλλαγές. Γιατί πλέον οι πολίτες, σας λέω, σκέφτονται διαφορετικά. Και αν όχι δεν σκέφτονται. Πλέον δεν έχουν δυνατότητα να πείσουν και οι πολιτικοί με το παλιό λόγο. Mm-hmm. Δεν έχουν δυνατότητα. Νομίζω έτσι, ότι έχουν πεθάνει πια. Τους παλιούς κάτι. Τι ήταν αυτό που κρατούσε για πολλά χρόνια πολλούς μεγάλους κομματικούς μηχανισμούς. Την ανάγκη ότι θα έρθω και το παιδί σου, θα το όταν θα μεγαλώσει κάπου θα τακτοποιηθεί. Θα το βάλω στο δημόσιο. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες οδηγούσαν τα παιδιά τους προς αυτή ή άνθρωποι που δεν ήταν επιχειρηματίες βλέπαν το αδιέξοδο αυτή μέσα από το παιδί του θα πάει στο δημόσιο. Εκτός αν. Δεν ισχύουν αυτά ή δεν υπήρχαν. Και σας το λέω γιατί δεν έχω καμία σχέση. Mm. Ούτε με το δημόσιο. Σε ιδιωτικό τομέα ανήκω και με την επιχείρησή μου, αλλά δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους στο δημόσιο. Αντιθέτως. Και εκεί πέρα υπάρχουν άτομα που δουλεύουν και δουλεύουν υπερβολικά. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε καταφέρει να βάζουμε τη μία ομάδα εναντίον της άλλης. Που αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Κάποτε μας είχαν καταφέρει να κάνουμε φίλιο πριν πάρα πολλά χρόνια, που ήταν καταστροφικό. Τώρα το κάναμε πιο σύγχρονο τον εφήλιο. Το κάναμε μεταξύ ο ιδιώτης με το δημόσιο, ο μόνιμος με τον αορίστου χρόνου και ούτω καθεξής. Δηλαδή το βλέπω, το ζούμε. Λοιπόν. Τι λες για το θέμα της DJ και των περιφερειακών σταθμών. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ. Γενικότερα, υπέρ της ενημέρωσης. Δεν το συζητώ. Διότι... Η ενημέρωση είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ή φορέας, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Χρήστο, που θα ακούσει την ιστορία αυτή με την DJ και θα συμφωνήσει και θα πει καλώς γίνεται αυτή η σύμβαση. Γιατί είναι μια σύμβαση που έχει τρομακτικούς παράλογους όρους.
Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα συμφωνήσει ότι η περιφέρεια και η περιφερειακή σταθμή σηκώνουν το βάρος της ενημέρωσης. Κοιτάξτε, δείτε, το ξαναλέω. Θεωρώ ότι όσο περισσότεροι περιφερειακοί σταθμοί υπάρχουν, αυτή τη στιγμή η ενημέρωση ο κόσμος έχει από τους περιφερειακούς σταθμούς. Ειλικρινά. Δηλαδή και εγώ στην περιοχή μας που δεν ανήκω στην περιφέρεια, πάρα πολλοί παρακολουθούν το δικό σας σταθμό και οτιδήποτε. Γιατί κάνετε ενημέρωση στα τοπικά προβλήματα. Εάν θέλουμε να σταματήσουν και οι περιφερειακοί σταθμοί και να μπούμε σε μια διαδικασία μόνο κεντρικό επίπεδο, είναι που είναι κατευθυνόμενο εντελώς. Βέβαια, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Δεν ξέρω αν με τιμάει που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση. Αλλά γενικώς είτε δεν έχω και το χρόνο, αλλά γενικώς δεν βλέπω. Ναι. Το αποφεύγω, δεν βλέπω. Γιατί είπα κάτι προηγουμένως. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες απέναντι ότι έχουμε γίνει καλύτεροι. Θεωρώ ότι για πολλά χρόνια δεν τους πείσαμε. Τους οδηγήσαμε σε πολλά ζητήματα. Και δεν νομίζω για πολλά που έχουν γίνει ευθύνονται μόνο κάποιοι άνθρωποι που αποφασίσανε. Π.χ. λέω, τα τεράστια χρήματα που έχουν χαθεί με το χρηματιστήριο, ότι όλοι κάποια μέρα καταλάβαν ότι υπάρχει ένα χρηματιστήριο. Έτσι, κάποιοι τους του πήγαν αυτή την ενημέρωση, την πληροφορία. Τις τη μεταφέρανε. Δεν είναι το χρηματιστήριο, τι γίνεται με το χρηματιστήριο. Λέω, να μην μπω σε τη διαδικασία του ενός. Ξεχνάμε ολόκληρες εκπομπές για το πού να επενδύσετε σήμερα, τι να κάνετε. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Να ξεκινήσουν έτσι, να μπουν σε διαδικασίες, να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για τα αγροτικά ζητήματα, για τα επιχειρηματικά ζητήματα. Για τα προγράμματα που τρέχουν, αυτά τα προγράμματα να είναι κοινωνικά. Από το κανάλι της Αθήνας δεν μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Να ενημερωθεί ο κόσμος ότι οτιδήποτε τρέχει. Π.χ. που τον αφορά ένα πιλωτικό πρόγραμμα που γίνεται μέσα από την περιφέρεια, να ενημερωθεί. Να ενημερωθεί για οτιδήποτε ο καθένας. Πιο απλό θα σου πω, Φάνη, τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν συνέπειες στη ζωή όλων των πολιτών της περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πολλές από αυτές εφαρμόζονται από την επόμενη μέρα. Το πιο απλό κομμάτι, μια κάλυψη ενός Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει και να κοινοποιήσουν τα μέσα ενημέρωση στα περιφερειακά, τι υπόθηκε εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς για να ενημερωθούν όλοι οι νομοί. Το πιο απλό παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι να υπάρχει άνθρωπος που να είναι κατά. Από την περιφέρεια. Λογικός άνθρωπος. Άνθρωπος που δεν έχει συμφέροντα. Ναι. Έτσι. Βασική προϋπόθεση. Βασική προϋπόθεση. Δηλαδή, ο κοινός άνθρωπος που δεν ασχολείται, που δεν έχει κάτι επαγγελματικό ή οτιδήποτε, δεν έχει λόγο να πει ότι εγώ δεν θέλω ενημέρωση. Και αυτή η ενημέρωση να είναι όσο δυνατόν από περισσότερα σημεία. Όσο λιγότερα τα σημεία. Τόσο πιο ελεγχόμενη. Τόσο πιο ελεγχόμενη. Δεν νομίζω τώρα. Δηλαδή, μακάρι να υπάρχουν και αυτοί οι περιφερειακοί σταθμοί βέβαια. Και αυτοί οι σταθμοί αρκεί να κάνουν σωστότερα τη δουλειά τους. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή στους περιφερειακούς υπάρχει η κρίση. Η κρίση εννοώ η κρίση από το κόσμο. Επειδή είμαστε μικρές κοινωνίες. Όταν λειτουργείτε με κάποιο τρόπο οτιδήποτε, είναι πολύ σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα γνωρίζει ο καθένας τον τρόπο που λειτουργείτε, αν είναι αληθινός, αν είναι ψεύτικος, αν είναι με οποιονδήποτε τρόπο είναι αυτός ο τρόπος. Δεν νομίζω να μην το γνωρίζει. Ναι, αλλά στο σύνολο, σύνολο της επικράτησης νομίζω αυτό χάνεται. Σίγουρα. Φανή, διαβάζω εδώ για το έργο το Energy Waste. Και λέει, ακριβώς, ενεργειακή αξιοποίηση κλάσματος μη ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων σε μια βιώσιμη αγορά παραγωγής ενέργειας και απορρίμματα. RDF. Θέλεις λίγο να μου κάνεις μετάφραση. Ναι, να σας πω καταρχήν. Τι γίνεται. Έγινε ένα πρόγραμμα πιλωτικό που συμμετέχει και η περιφέρεια, βέβαια δεν είμαστε το μοναδικό σέτερ, όσον αφορά για τα υπολείμματα που έχουμε από την ανακύκλωση. Την ανακύκλωση χαρτιού, αλουμίνιου. Αυτό το γνωστό RDF. Μέχρι στιγμή, τα συγκεκριμένα υπολείμματα που δεν πάνε σε ανακύκλωση, τα παίρνουμε και τα πάμε στους κομματερές. Να μην λέμε κομματερές. Να λέμε ότι πάμε στους χιτά. Δυστυχώς πολλούς χιτά καταντήσανε. Ναι. Να μην πω. Πάνε στους χιτά. Αυτό όμως δεν υπάρχει λόγος και γίνεται μια με ένα κλειστό κύκλωμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να παράγουμε, να τα πω με πολύ απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος, μέσα από αυτήν την διαχείριση να παράγουμε ενέργεια. Και να πω και κάτι. Και σε αυτό ακόμα το κομμάτι, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τώρα την Αμερική. Είναι πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, έχουμε κάποιες αγγυλώσεις. Έχουμε κάποιες αγγυλώσεις και περπατάμε με πολύ αργούς ρυθμούς. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιου είδους μονάδες θα είναι χρήσιμες. Θα είναι χρήσιμες ιδιαίτερα για την Κεντρική Μακεδονία. Θεωρώ ότι μία με δύο μονάδες θα μπορούν να αξιοποιηθούν, είτε στις βιομηχανικές περιοχές,
με εργοστάσια, όπως εδώ κοντά, νομίζω έχετε και ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού. Ναι. Με αρκετά άτομα που παράγουν. Σε τέτοιου είδους επιχείρηση θα μπορέσουν και να δημιουργήσουν ταυτόχρονα ενέργεια σε αυτούς, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Ναι. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, Φάνη, έχει διάρκεια πόσο? Ελίγη 31/12 του 2014. Έχει ξεκινήσει, νομίζω, αρχές του 2011. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τα αποτελέσματα. Βέβαια, επειδή εμείς δεν είμαστε στο περιφερειακό σχεδιασμό, αυτά τα αποτελέσματα, το οτιδήποτε αποτελέσματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα, γιατί καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Πρέπει να σταματήσουν να γίνονται προγράμματα για να γίνονται. Ο κόσμος ακούει προγράμματα και νομίζει ότι είναι χρήματα το αέρα που πετιούνται. Επειδή εμείς δεν έχουμε το περιφερειακό σχεδιασμό, με πρόσταση δικιά μου, όλα τα αποτελέσματα θα πάνε στο ΦΟΣΔΑ, όπου αυτός θα κάνει το νέο περιφερειακό σχεδιασμό, και στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτοί στα μέλη τους και οποιοδήποτε θέλει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιος από αυτούς να τους ενδιαφέρει να πάρει στο επόμενο βήμα που είναι η κατασκευή. Θεωρώ αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας. Ή αυτός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Είναι πληροφορίες που μπορεί να πάρει και κοστολογικά ίσως που να μην μπορούσε να το κάνει κάποιος ιδιώτης απομένως του ή ένας μικρός φορέας, να τις μεταβιβάσει, να τις δώσει έτσι ώστε να αξιοποιηθεί. Νομίζω αυτό είναι και το αποτέλεσμα του έργου. Δηλαδή, ένα τέτοιο πιλωτικό έργο εκεί αποσκοπεί. Δεν αποσκοπεί, ωραία, και τι έγινε, τελειώσαμε. Έγινε, όπως είδατε, το πιλωτικό εργοστάσιο, βγάλαμε τα αποτελέσματα, παρθήκανε κάποια χρήματα, κάποιοι το κάνανε, γίνανε και 5 ημερίδες, γίνανε και άλλες 5. Συναντήσεις. Βγήκε τίποτα. Έχουμε ακούσει τελείωτα. Το θέμα είναι αυτά τα αποτελέσματα να πάνε σε ανθρώπους που θα τους είναι χρήσιμα ή θα τους προστατεύσει για κάτι που πάνε να κάνουν και είναι σε ένα λάθος δρόμο. Με αποτέλεσμα. Δεν σας το κρύβω, εγώ όταν είχα κάνει πρώτα την επιχείρησή μου, από αυτά που μου λέγανε εδώ οι επιστήμονες της Ελλάδας, ήμουν εκτός τόπου και χρόνου. Αναγκάστηκα να πάω στην Ιταλία ως επισκέπτης, να δω μέσα από ένα εργοστάσιο και τελευταία στιγμή να αλλάξω εξ ολοκλήρου τα σχέδια της επιχείρησης. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό εδώ που το αποτέλεσμα, κάποιος θα προστατεύσει και κάποιος θα βοηθήσει. Και αυτό βέβαια μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που το έχει περάσει και το έχει ζήσει και ξέρει πόσο χρήσιμο ή ωφέλιμο μπορεί να είναι για τους άλλους. Κοιτάξτε, ορισμένα, σίγουρα αυτό βέβαια το τελικό κόστος θα το πάρει ο καταναλωτής, οι πολίτες. Γιατί θα έχει περιβαλλοντικά, δηλαδή καταρχήν πρώτον, αξιοποιήσει ένα υλικό που αυτή τη στιγμή το πετάς, με αποτέλεσμα ο χρόνος αφαιρείς χώρο από το χυτά σου, με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ένα είναι αυτό. Κατά δεύτερον, να αξιοποιείς μία μάζα την οποία την έχεις για πέταμα και σου δημιουργεί ενέργεια, όπου δεν είναι με καύση, είναι με ένα κλειστό κύκλο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μειωμένο το διοξίδιο του άνθρακα και δημιουργείς και περιβαλλοντικά ζητήματα. Και ταυτόχρονα δημιουργείς και κάποιες θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολλά τα προσθετικά και οι αξίες που δημιουργούνται. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε λίγο γρηγορότεροι στις αποφάσεις μας και στις λήψεις. Η ταχύτητα και η γραφειοκρατία, νομίζω, είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα. Τα δύο μεγάλα προβλήματα. Μπορείς να κάνεις μια επιχείρηση μέσα σε μια εβδομάδα με μια αίτηση από το ίντερνετ, από ό,τι διάβασα τελευταία. Μέσα σε μια εβδομάδα έχει γίνει όλες οι άδειες, τα πάντα, με μια αίτηση από το ίντερνετ. Και εδώ, πόσους μήνες, πόσες υπογραφές, πόσα γραφεία, πόσες πόρτες. Ένας και ένας λόγος που μειώσαμε υπερβολικά τον αριθμό των υπογραφών ήταν η χρονοκαθυστέρηση που δημιουργούσαμε στους ανθρώπους και για μια απλή γνωμοδότηση. Έπρεπε εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής. Αν ήταν ο προϊστάμενος και ο διευθυντής στο ίδιο χώρο, έχει καλώς. Αλλιώς τον τρίτο έπρεπε να πάει στον γενικό που ήταν στον άλλο χώρο ή μπορεί να ξαναγυρίσει. Από το γενικό ή να πάει στον εκτελεστικό ή στον αντιπεριφερειάρχη ή ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένα δρομολόγιο μπορεί να έκανε ένα χαρτί να κάνει κανένα 200 χιλιόμετρα, γιατί τώρα μιλάμε για μια περιφέρεια της Μακεδονίας, για να έρθει να πάρει ένας άνθρωπος μια υπογραφή. Έτσι. Μετά είναι λίγο δύσκολο να κάνεις αισιόδοξα σενάρια και αισιόδοξες σκέψεις. Ναι, αλλά όταν το διορθώνουμε αυτό και κάθε μέρα προσπαθούμε να το διορθώσουμε, έτσι γίνονται τα σενάρια. Ότι αυτό πρέπει να το μειώσουμε και να βρίσκουμε τρόπο να το μειώνουμε. Πλέον υπάρχει τεχνολογία. Υπάρχει ηλεκτρονική υπογραφή. Δηλαδή, εντάξει, εδώ βλέπω τώρα είμαστε και οι τρεις. Ο καθένας έχει από ένα iPad. Εγώ δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, έχουμε τα πάντα. Γιατί αυτό που έχουμε στην ιδιωτική μας ζωή να μην περάσει στο δημόσιο. Και στο δημόσιο. Μα υπάρχει.
Γιατί και θα πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι είναι αυτό και τι δουλειά κάνει και πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Νομίζω. Κοιτάξτε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, νομίζω. Θεωρώ, και να εξυγχρονίσει ναι, υπηρεσίες. Και να εξυγχρονίσουν και λίγο πολύ. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Πολλές φορές πολλοί εντός υπηρεσίας κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα και εκτός υπηρεσίας γνωρίζουν τα πάντα. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, διότι όταν αποφασίσω ότι θα κάνω ριζικές αλλαγές, θα αλλάξω τις δομές, θα αλλάξω τις υπηρεσίες, θα οργανώσω έτσι τις υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετούν τον πολίτη, δεν και έχει δικαίωμα επιλογή ο άλλος. Έτσι, για να μείνουμε. Αυτό το θέλουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Έχουν ανάγκη να. Το έχουν ανάγκη. Γιατί πολλές φορές το σύστημα τους έχει κουράσει. Ξέρετε τι είναι να είσαι υπηρεσιακός, να κάνεις τη δουλειά σου, έχεις σπουδάσει. Και να έρχεται οποιοδήποτε αιρετός και επειδή δεν του αρέσει του χύψη, γιατί ο γείτονας εκείνου είναι φίλος του, είναι οτιδήποτε, να σου κάνει θεωρία περί της επιστήμης του, που δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Δεν έχουν γίνει και τέτοια ζητήματα. Και μπορεί και να γίνονται. Έτσι. Δεν έχουμε έρθει σε έναν κόσμο που είναι παράδεισος. Αγγελικά πλασμένα. Έτσι, δηλαδή προς Θεό. Εντάξει, να μην. Ευχόμαστε να τα. Αυτά να τα γνωρίζουμε και να τα. Τα επόμενα σχέδια τι λένε. Τους επόμενους. Να βάλω διετία. Θα βάλω διετία. Εννοείται τα σχέδια δικά μου. Ναι. Τα σχέδια τα δικά μου είναι πάντα τα ίδια. Να κάνω καλά αυτό που κάνω σήμερα. Θεωρώ όταν το κάνω καλά αυτό που κάνω σήμερα, όλα μου έρχονται καλά. Έτσι εγώ σχεδιάζω. Ούτε στοχεύω και το λέω έτσι. Mm-hmm. Ούτε έχω φιλοδοξίες άμα να γίνω κάτι. Δηλαδή, αν μου έλεγες πριν χρόνια θα είχα σχέση με την περιφέρεια, θα σου έλεγα δεν το πίστευα. Ακόμα και όταν κατέβηκα για δήμαρχος σε ηλικία 28 χρονών, είχα 2 χρόνια που είχα κάνει την επιχείρηση. Με τους φίλους εκεί δεν ήμουν ανεξάρτητος, ούτε πάλι ανήκα σε κάποιο κόμμα οτιδήποτε. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ξέρεις 1 Ιανουαρίου το 7 ότι μπορεί να πας σε εκλογές, που ήμουν πρώτος, που πήγα με ένα ποσοστό η κοινωνία. Τι μπορώ να πω, με 62% με τίμησε. Και όταν πάλι ξεκίνησα, δεν είχα στο μυαλό μου την άλλη μέρα ή ότι θεωρώ αυτό που θέλω το ζω, το κάνω με πάθος πάντως. Με ό,τι ασχολούμαι, δηλαδή ακόμα και με αυτό που αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ, το κάνω με πάθος. Δεν στοχεύω ότι αμάν επιδιώκω, γιατί πολλές φορές γραφτήκανε, αν είμαι υποψήφιος βουλευτής που δεν είμαι, που δίνω και την απάντηση κατευθείαν. Στο δικό σου το πόστο, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα? Στο αντικείμενό μου. Κοιτάξτε. Έχει πολλές έτσι διαφορετικές πτυχές του πόστου μου. Καταρχήν ξεκινάει και μια άλλη καινούργια δεδομένα τώρα. Παραδείγματος, δεν ξέρω αν ξέρετε, από 1 Ιανουαρίου έρχεται και όλος ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Σε εμάς. Που μιλάμε για 1.800 άδειες λαϊκών. Πολλοί είναι και από εδώ από την Πιερία, παραγωγή, από την Ημαθία. Μια από τις μεγαλύτερες αγορές όταν μιλάμε για 1.800 άδειες. Όπως είναι το κομμάτι του τμήματος εμπορίου που έχει να κάνει με τον έλεγχο. Όπου θα ήθελα ο έλεγχος, παραδείγματος χάρη, Πιερία. Έχετε κάποια άτομα που είναι στο εμπόριο, που είναι 10 χρόνια, 15, τα ίδια άτομα, είτε σε Καλκιδική ή Κυλκής. Θα ήθελα ο έλεγχος να είναι αλυσίδα, ρολόι. Δηλαδή να μπορεί να έρθει εδώ από Θεσσαλονίκη, να έρθει εδώ από το Κυλκής, να πάει αντιθέτως. Έτσι έρχεται η σχολή. Να είναι σε μια περιφέρεια, περιφερειακή συνείδηση ένας άνθρωπος επί τόσα χρόνια, επί σειρά ετών στην ίδια περιοχή, όσο και να θέλει. Τις καλύτερες προθέσεις να έχει. Ναι. Κατανοητό. Δεν γίνεται. Τις καλύτερες. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όσο και να θέλει. Και προσέξτε, δεν είμαστε μια διαδικασία. Ο έλεγχος. Η διαδικασία του ελέγχου δεν είναι ότι ερχόμαστε για να βάλουμε, για να επιβάλλουμε πρόστιμο. Κάποια πρόστιμα και οτιδήποτε. Αν η αγορά ξέρει ότι υπάρχει ο έλεγχος, λειτουργεί καλύτερα. Και πολύ λίγη σημασία θα έχει το πρόσωπο. Να γνωρίζει ότι υπάρχει ο έλεγχος. Και στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας γενικότερα της περιφέρειας είναι τα κακό κείμενα να τα προλαβαίνει και να τα διορθώνει από πλευρά ελεκτικών μηχανισμών και να δημιουργεί τέτοιου είδους πιλωτικά προγράμματα τα οποία ταυτόχρονα από την άλλη μεριά να έρθει προσθετική αξία σε επιχειρήσεις, σε φορείς, σε οτιδήποτε. Πέρα από τα έργα τα μεγάλα που έχει να κάνει με τη διαχειριστική αρχή, όπως γίνονται εδώ στην Πιερία με την περιφερειακή, δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι σύνθετος ο ρόλος μας. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η παρέα, δεν μπορώ να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Πέμπτη. Στις 4. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.